Αναφερόμενοι στην κοινοβουλευτική διαδικασία για την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος της πολύχρωμης πολυπολιτισμικής ομπρέλας Ξάνθης Φιλίπα Διαμάντη δεν παρέλειψε να επισημάνει την άγνοια με την οποία αντιμετώπισαν το θέμα πολλά από τα μέλη του κοινοβουλίου, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε κινδυνολογίες και εξωφρενικές υπερβολές, παρόλο που είχαν όλοι ενημερωθεί σχετικά από τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, με τη Νέα Δημοκρατία και την Ένωση Κεντρών μάλιστα να υπόσχονται να στηρίξουν το νομοσχέδιο και τελικά να υπαναχωρούν από τις θέσεις τους κατά την ψήφισή του. Το ότι υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για την τρανς κοινότητα, την κοινότητα αυτή των ανθρώπων που έως τώρα ζούσε στην αορατότητα και στο περιθώριο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν πλέον το δικαίωμα όχι να αλλάξουν φύλο όπως παραποιημένα και λανθασμένα ακούστηκε πάρα πολλές φορές ακόμα και μέσα στη Βουλή, αλλά να αλλάξουν το καταχωρισμένο φύλο τους. Δηλαδή απλά να πάνε στο δικαστήριο και χωρίς να επιβάλλεται κάποια χειρουργική επέμβαση να μπορούν να αλλάξουν τα επίσημα έγγραφά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ως τώρα ένας τρανς άνθρωπος, δηλαδή ένας άνθρωπος όπου η εξωτερική του εμφάνιση, η συμπεριφορά του και ο τρόπος που βίωνε το φύλο του ήταν διαφορετική από το βιολογικό του φύλο και από αυτό που, που το είχαν καταχωρήσει όταν γεννήθηκε, θα μπορεί πλέον να αλλάξει τα χαρτιά του και, χωρίς, όπως είπα και πριν, ορμονοθεραπεία, ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και χειρουργικό επαναπροσδιορισμό φύλου. Άρα δεν μιλάμε για αλλαγή φύλου, ίσα-ίσα μιλάμε ότι προστατεύουμε, συζητάμε για το ότι προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους από τις χειρουργικές επεμβάσεις. Επειδή παρακολούθησα και εγώ τη συζήτηση στη Βουλή, καταρχήν υπήρξε αρκετός κακοποιητικός λόγος και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν ανενημέρωτοι βουλευτές που δεν είχαν διαβάσει καν τον νόμο, που χρησιμοποιούσαν λάθος όρους και δεν είχαν καταλάβει μάλλον γιατί καλούνται να ψηφίσουν. Λοιπόν, τα κόμματα, εντάξει, είχε γίνει μια προεργασία, το Σωματείο Διεμφυλικών είχε συνομιλήσει με όλα τα κόμματα, είναι ξεκάθαρο ότι υπήρξε εμπεγμός από κάποια κόμματα, όπως η Νέα Δημοκρατία, από κάποια άλλα ήταν αναμενό και από το κόμμα του Λεβέντη. Γιατί καταλογίζεται εμπεγμό σε αυτά τα δύο κόμματα? Εμπεγμό γιατί πριν κάποιες μέρες είχαν συναντηθεί με το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, είχαν υποσχεθεί ότι θα στηρίξουν το νομοσχέδιο της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου και εν τέλει το καταψήφισαν και όχι απλά το καταψήφισαν. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν άκρος προκλητικός μιλώντας για εξωγήινους και ο κύριος Λεβέντης μάλιστα ζητάει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην υπογραφεί καν το νομοσχέδιο. Άρα μιλάμε ακόμα και για επιθετική στάση προς τη τρανς κοινότητα. Πάντως είναι πάρα πολύ θετικό βήμα. Παρόλα αυτά είναι πολύ προβληματικό το ότι μπήκε το όριο 15 ετών, δηλαδή στα άλλα κράτη όπου έχει ψηφιστεί η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου μπορεί ένας ανήλικος τρανς άνθρωπος να αλλάξει τα εγγραφά του έτσι χωρίς να υπάρχει αυτό το όριο των 15 ετών. Εδώ πέρα θεωρήθηκε νίκη το ότι καταφέραμε να ρίξουμε το όριο ηλικίας από το 18 στο 15, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό. Διότι ένα παιδί ήδη από 3 ετών έχει αίσθηση του φύλου του. Άρα πολύ νωρίτερα είναι καλό και πριν πάει σχολείο να μπορεί να αλλάξει τα εγγραφά του για να μην το αποκαλούν σε λάθος γένος και δέχεται και όλο το bullying μέσα στο σχολείο. Οι διεκδικήσεις πάντως για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα φαίνεται να μην σταματούν εδώ και να επεκτείνονται πλέον και στη διασφάλιση του δικαιώματος των intersex ατόμων στο να μην προχωρούν στην επιλογή κανενός από τα δύο φύλλα. Η επόμενη φάση, η οποία δεν περιλαμβάνεται αυτό το νομοσχέδιο, είναι οι intersex άνθρωποι. Οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι γεννιούνται με ανατομικά και ορμονικά χαρακτηριστικά από τα δύο φύλλα και ουσιαστικά εξαναγκάζονται σε χειρουργικές επεμβάσεις και καλούνται οι γονείς να επιλέξουν ένα από τα δύο φύλλα. Άρα χρειάζεται σίγουρα ένας νόμος που να προστατεύει αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και να τους δίνει την επιλογή να μην βιάζονται να επιλέξουν άρεν ή θήλη όταν γεννιούνται, γιατί είναι άνθρωποι που ακριβώς επειδή και βιολογικά έχουν χαρακτηριστικά και από τα δύο φύλλα, δεν ταιριάζουν με ένα από τα δύο. Και ένα τρίτο είναι ότι παρόλο που και εγώ μιλάω για δύο φύλλα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ταιριάζουν στο δίπολο αρσενικό φυλικό
και θα θέλαμε κάποια στιγμή ένα νόμο που να υπάρχει το δικαίωμα να επιλέξει ένα άτομο και κοινή καταχώρηση ή άλλη καταχώρηση φύλου. Αυτά μπορεί να ακούγονται έτσι πολύ καινούργια για την ελληνική κοινωνία. Παρ' όλα αυτά συζητιούνται στο εξωτερικό εδώ και χρόνια και νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να τα συζητάμε, μπορούμε να τα διεκδικούμε και όσο βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και μιλάνε και λένε ότι υπάρχουν, σιγά σιγά γίνεται το βήμα για να κατακτήσουν και τα δικαιώματά τους. Μπορεί πάντως ο εμπεγμός από μεγάλο μέρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όχι μόνο να ήταν πολύ σημαντικός για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, όμως τελικά αυτό που μένει είναι ότι κατάφερε να γίνει ένα πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα για την ισότιμη αναγνώριση των μελών της ως πολιτών και προσωπικότητων από το επίσημο ελληνικό κράτος.